Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στραμμένα στην Πεσσινία τα βλέμματα τις επόμενες ημέρες με μια σειρά από επαιτειακές εκδηλώσεις να δίνουν τον τόνο αλλά και την παρουσία υψηλών πολιτικών προσώπων στην περιοχή. Ανάμεσά τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλούπουλος, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Με ενδιαφέρον τα όσα πρόκειται να σημειωθούν για την οικονομία και τις επενδύσεις στην εκδήλωση του επιμελητηρίου. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί αύριο για πρώτη φορά ως Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην διήμερη παρουσία του στην Μεσσηνία πρόκειται να στείλει το δικό του μήνυμα για τα βήματα στην οικονομία και τις πολιτικές γύρω από την επιχειρηματικότητα με έμφαση στις επενδύσεις ως ομιλητή σε εκδήλωση που διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι στο Μέγαρο Χορού με τίτλο «Η επίδραση των επενδύσεων στις τοπικές κοινωνίες, το παράδειγμα της Κώστα Ναβαρίνο». Την όλη πρωτοβουλία για την σημαντική αυτή εκδήλωση έτρεξε εδώ και καιρό με μεθοδικό τρόπο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και πρόεδρος και του Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου Βαγγέλης Ξυγκόρος. Ακολούθως το μεσημέρι αναμένεται παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, ενώ το απόγευμα θα μεταβεί στην Καρδαμίλη, όπου και εκεί θα εγκαινιαστεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο η ανακοινισμένη οικία του Patrick Lefermore. Σημειώνεται ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και στους εορτασμούς στην Πύλο για την 192η επέτειο της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Στην Πύλο θα βρεθεί επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ενώ τόσο στην Καλαμάτα όσο και στην Πύλο θα βρίσκεται και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Πραγματικά ένα ξεχωριστό διήμερο και εμείς για αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά μαζί με τον διευθυντή της εφημερίδας. Μαζί με τον διευθυντή της τηλεόρασης, τον Νίκο Μπελογιάννη. Καλησπέρα, Νίκο. Βλέπεις. Καλησπέρα. Θανάση μας συνοδεύει παντού. Αυτονόητα. Λοιπόν, και την συνάδελφο τη Γεωργία Ναγκοστοπούλου. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα, Θανά. Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο λόγια, Γεωργία, γιατί ουσιαστικά έχουμε την παρουσία του Πρωθυπουργού στην πόλη της Καλαμάτας, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά και του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς από σήμερα βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα ξεχωριστό τριήμερο, αλλά διήμερο με πολύ σημαντικά πολιτικά μηνύματα. Όπου να πούμε πως πρόκειται πραγματικά για ένα πολύ σημαντικό διήμερο. Παρούσα η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία του τόπου με μια σειρά από εκδηλώσεις και σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν αφορά μόνο σε εκδηλώσεις επαιτειακού χαρακτήρα αλλά και ουσιαστικές όπως αυτή που θα δούμε αύριο το πρωί του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας όπου ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που είναι η πρώτη φορά που έρχεται ως Πρωθυπουργός της χώρας ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στην Καλαμάτα θα δώσει και το πολιτικό του στίγμα αφού έχουμε και την κατάθεση σε λίγες ημέρες το Νοέμβριο στη Βουλή του φορολογικού νομοσχεδίου που είναι ένα ζήτημα μείζων και αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Θα μιλήσει και για τις επενδύσεις. Γι' αυτό κυρίως είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή αυτή η εκδήλωση, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως θα έχουμε και τα της επαιτίου της ναυμαχίας του Ναβαρίνου, αλλά και την εκδήλωση αυτήν την πολύ ξεχωριστή παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Μάνη. Να σημειώσουμε πάντως, Γεωργία, ότι υπάρχει ένα πλήθος εκδηλώσεων έτσι, που αφορούν και την περιοχή της Πύλου και νομίζω ότι είναι και μεγάλη στιγμή με την ναυμαχία, την αναπαράσταση της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Φαντασμαγορική εκδήλωση όπως και να. Ήταν και πέρσι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Αρχιεπίσκοπος. Ήταν ο Ιερώνυμος ο Αρχιεπίσκοπος πέρσι. Ήταν νομίζω η πρώτη εκδήλωση έτσι τόσο φαντασμαγορική. Θα αναβιώσει για μία ακόμη φορά αύριο στις 8 το βράδυ. Πραγματικά ξεχωριστή εκδήλωση. Θα δούμε και από την τηλεόραση Best σχετικά ζωντανά. Πλάνα, ζωντανά. Επομένως και όσοι μπορείτε να είστε εκεί ακόμη καλύτερα. Απλά να προσέξει ο κόσμος και νομίζω έχει γίνει έκκληση και από την αστυνομία να προσέξει ο κόσμος να προσέλθει νωρίς για να μην υπάρχουν έτσι τα φαινόμενα της ταλαιπωρίας που είδαμε πέρυσι. Είναι πολύς ο κόσμος που θέλει να δει από κοντά την συγκεκριμένη εκδήλωση που καθιερώνεται πλειά και στη συνείδηση αλλά καθιερώνεται πάνω απ' όλα και στην περιοχή στη Μεσσηνία και καλό είναι να πάει από νωρίς, να απολαύσει και την Πύλο, αυτό είναι γεγονός και να μην έχει έτσι αυτό τα ζητήματα της ταλαιπωρίας γιατί 8 η ώρα ξεκινά όπως και να έχει.
Πέρσι πραγματικά ούτε να παρκάρεις, τεράστια δυσκολία. Ναι, ναι. Οι δρόμοι είναι και στενοί εκεί, οι δρόμοι στην περιοχή. Πάντως όπως και να έχει, είναι μια πραγματικά πολύ ξεχωριστή εκδήλωση. Και κρατάμε το ότι θα είναι τόσο ο πρωθυπουργός της χώρας, όσο και ο Αντώνης ο Σαμαράς, που δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια εκδήλωση, ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή. Φαντασμαγορική. Θα τα δούμε όλα αυτά αύριο. Πάμε όμως στο αύριο το πρωινό, γιατί εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει στίγμα για την οικονομία αλλά και τα επόμενα βήματα. Και είναι αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αν το θέλεις. Είναι πολύ καλές όλες αυτές οι εκδηλώσεις, οι αναπαραστάσεις, οι παρελάσεις. Να τα κρατάμε και ζωντανά όλα αυτά και μέσα μας και τις μνήμες. Όμως και είναι πολύ σπουδαίο το ότι θα είναι ο Πρωθυπουργός εκεί αύριο σε ζητήματα ουσίας. Και αυτό που καίει τον κόσμο είναι τα ζητήματα της οικονομίας, τους επαγγελματίες πώς θα μπορέσουν να επιβιώσουν, πώς θα υπάρξει και αν θα υπάρξει. Μιλάμε για μία μείωση 30% των φορολογικών βαρών των επιχειρήσεων μέσα στο 2019. Επομένως, όλα αυτά είναι τα σημαντικά, αυτά που θέλει ο κόσμος να δει, που θέλει να δει να μεταφράζονται σε πράξεις και να αλλάξει λίγο το σκηνικό της επιβάρυνσης που είναι πολύ μεγάλη, ειδικά και όταν μιλάμε και για επενδύσεις για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Λίγο να σταθούμε σε αυτά, γιατί μιλάμε για τρεις μεγάλες προσωπικότητες που θα βρεθούν στην περιοχή. Και τρεις προσωπικότητες που και φέρνουν την περιοχή στο προσκήνιο για μια ακόμη φορά της πολιτικής αναφοράς, αλλά σίγουρα αναμένουμε και πολλά από αυτά που θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος εστιάζει και σε επενδύσεις τοπικής κοινωνίας και στο παράδειγμα της Κώστα Ναβαρίνου. Νομίζω ότι θα βγουν αρκετά. Καταρχήν πρέπει να συγχαίρουμε το Μιλητήριο Μεσσηνίας και τον Βαγγέλη τον Ξικόρο για αυτή την πρωτοβουλία, η οποία πάρθηκε επί την αιγίδα του Μιλητήριου, γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή του επιχειρηματικού κόσμου. Είναι μεγάλη τιμή για τη Μεσσηνία. Δεύτερη φορά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και σημερινός πρωθυπουργός τώρα αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στο Ναβαρίνο, στην αμαχία του Ναβαρίνου, μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που καθιερώνεται. Την ξεκίνησε ο προηγούμενος δήμαρχος, ο Δημήτρης Καφαντάρης, και βλέπουμε ότι ο Τάξης ο Καρβέλας τη συνεχίζει και νομίζω ότι θα ανεβεί και ακόμα ένα βήμα. Παρόλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, νομίζω ότι πρέπει να καθιερωθεί και όπως και καθιερώνεται. Και νομίζω ότι πρέπει να με οποιοδήποτε τρόπο να αναβαθμιστεί. Ο Δημήτρης ο Καραμπάτσος έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο εκεί σε όλη την ιστορία όλη αυτή. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά τόσα χρόνια που μεταδίδουμε την εκδήλωση αυτή. Και να το τελειώσω αυτό να πω ότι το ενδιαφέρον τόσο του κόσμου που μας λέει αν θα μεταδίδει ζωντανά από την τηλεόραση Μπέστα, αλλά και όσο το ενδιαφέρον των ομογενών, οι οποίοι θα την παρακολουθούν και αυτή ζωντανή διαμέσου του διαδικτύου, είναι πάρα πολύ μεγάλο, που δείχνει τους δεσμούς οι οποίοι δένουν την ομογένεια με τη μητέρα Ελλάδα. Και να πούμε αυτό το πράγμα, Γεωργία, που είπες προηγουμένως, ότι αυτές όλες οι εκδηλώσεις οπωσδήποτε δημιουργούν μια εξωστρέφεια για το όνομά μας, αλλά και μια ζωντανή διαφήμιση των όλων αυτών των οποίων, όλων των καλών πραγμάτων και όλων των ιστορικών σημείων και του φυσικού και του πολιτιστικού πλούτου των οποίων έχει ο νομός. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα, ο κυρίος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει μια πολύ μεγάλη. Ήδη ετοιμάζονται πολλά πράγματα. Ετοιμάζεται να παρουσιάσει πολλά πράγματα εδώ πέρα αύριο στην Καλαμάτα. Ετοιμάζεται για τα επόμενα βήματα, όπως είπε και η Γεωργία, για οικονομικές ελαφρύνσεις, οι οποίες θα προλαμβάνει μέσα από προϋπολογισμό, ο οποίος θα κατατεθεί τώρα τον Νοέμβρη. Είναι τιμή για την Καλαμάτα που ξεκινά πριν από τον προϋπολογισμό και ξεκινά από εδώ να λέει τέτοια, να πει κάποια πράγματα τα οποία κακά τα ψέματα μας ενδιαφέρουν όλους και χαρακτηρίζουν τη ζωή μας. Και είναι και τιμή πάλι για την Καλαμάτα που δύο μέρες ο Πρωθυπουργός της χώρας θα είναι εδώ. Είναι τιμή για τη Μεσσηνία και για την Καλαμάτα αυτό το θέμα. Ήδη ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, που ξέρουμε πόσο πολύ έχει στηρίξει και όλες τις προσπάθειες, αλλά και ιδιαίτερα και τη Μεσσηνία, είναι από σήμερα το βράδυ εδώ, ο οποίος θα είναι μαζί, θα συνοδεύει τον Πρωθυπουργό, θα συνοδεύει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, και ήδη οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν πολύ μεγάλο διάλογο για πολλά πράγματα και ιδιαίτερα στη Μεσσηνία, τα οποία έχουν μείνει πίσω προκειμένου να τα προχωρήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, και πράγματα τα οποία δεν πρόλαβε να υλοποιήσει ο Αντώνης Σαμαράς, τα οποία του τα υπενθυμίζει για άλλη μια φορά. Νομίζω κάτι άλλο. Το ενδιαφέρον του κόσμου αύριο να βρεθεί στην Καρδαμίλη. Εδώ στο Μεγάρο χώρο. Στο Μέγαρο χώρο είναι πολύ μεγάλο.
Δυστυχώς οι θέσεις είναι λίγες και από εκεί θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Νομίζω ότι το μιλητήριο, νομίζω ότι έχουν πει χωρίς πρόσκληση δεν μπαίνεις μέσα, δεν ξέρω τι γίνεται. Κάποιοι βέβαια να μην υπάρξει ένταση. Ουρές για προσκλήσεις έμαθα εγώ. Τηλεφωνήματα, μηνύματα εμφανίστηκαν και από το πουθενά κάποιοι που θέλαν να δουν έτσι, τον Πρωθυπουργό. Είναι μια μεγάλη εκδήλωση, είναι μια πολύ καλή εκδήλωση. Έχει πολύ... Θα την παρακολουθήσω ζωντανά τόσο από την ΕΡΤ αλλά και, τόσο και από την τηλεόραση Βεστ. Αύριο το πρωί, νομίζω ότι έχει να προσδώσει πολλά στην υπεραξία της Μεσσηνίας και της Καλαμάτας. Είναι κυρίαρχο ουσιαστικά, γιατί αποτελεί και το παράδειγμα. Γεωργιά, έρχομαι τώρα γιατί με την ευκαιρία της παρουσίας του Πρωθυπουργού υπάρχουν και μια σειρά από υπομνήματα. Αρχίζουμε από την Ένωση Ξενοδόχων, που εδώ τίθονται και τα ζητήματα ουσιαστικά, τι πρέπει να γίνει στην περιοχή μας. Νομίζω ότι και αυτό είναι το θέμα. Και προς τιμήν τους, και είναι αρκετά δραστήρια η Ένωση Ξενοδόχων και ο Πρόεδρος, ο κ. Καραλής. Βάζει τα πράγματα στη θέση τους και ζητά τα αυτονόητα. Με αφορμή λοιπόν αυτήν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, που οποιοδήποτε Πρωθυπουργός όταν επισκέπτεται ένα νομό, μια περιοχή, την τιμά και πόσο μάλλον εάν θα δούμε και κάποιες δεσμεύσεις για μια σειρά από εξελίξεις, έργα, αυτό θα είναι ακόμη πιο σημαντικό. Στέλνει λοιπόν αυτήν την επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, Ένωση Ξενοδόχων, και θέτει μια σειρά από μείζωνα ζητήματα. Καταρχάς του ζητά ενεργό συμπαράσταση και προσωπική παρέμβαση για όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Μεσσηνίας, τα οποία προφανώς και θα βοηθήσουν στον τουρισμό και γενικότερα στην οικονομία. Να πούμε ότι βάζουν πολύ ψηλά και θέτουν σε προτεραιότητα το ζήτημα του εξυγχρονισμού του αεροδρομίου της Καλαμάτας, το οποίο είναι να γίνει μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την αναβάθμιση των υποδομών του, όλα όσα πρέπει να γίνουν, γιατί είχαμε και φέτος το καλοκαίρι εικόνες ντροπής με ουρές επισκεπτών να περιμένουν μέσα στον καύσωνα έξω από το αεροδρόμιο. Θέτουν φυσικά το θέμα και θα το δει γιατί θα είναι και στη Μάνη και θα φτάσει στην πύλη, επομένως θα τη δει την απόσταση. Θα περάσει ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Και αυτό είναι σημαντικό σε αυτά. Βέβαια, που... Βέβαια, πολύ σημαντικό. Μια άκρη της Μεσσηνίας στην άλλη. Εκεί λοιπόν θα δει για μία ακόμη φορά και θα θυμηθεί και την κατάσταση του δρόμου του Πολύπαθου, του Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Είναι ένα από αυτά που θέτουν λοιπόν οι ξενοδόχοι. Περιμένουμε να δούμε, είχε και την συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επίτροπο ο κύριος Καραμαλής. Και φυσικά και τα αρχαιολογικά έτσι, σημεία τα οποία πρέπει να αναδειχθούν. Και αυτά που δεν τα έχουν θίξει πολύ δυστυχώς, γιατί όταν λες Καλαμάτα και Μεσσηνία και πολιτισμός, όλα αυτά θα έπρεπε να είναι πακέτο, αν μου επιτρέπει. Ακόμη φορά τις ταξιδιωτικές πράξεις και κρατήσεις και όλα αυτά είναι τα ζητήματα ουσίας, εγώ θα πω. Αυτά είναι τα ζητήματα ουσίας, και αυτά που αν τα οποία προφανώς θα τεθούν και σαν ζητήματα και προς την πλευρά του Πρωθυπουργού. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα για ορισμένους. Τώρα, για παράδειγμα, άλλες προτεραιότητες μάλλον. Ναι, αλλιώς το βλέπουν. Τώρα, να σου το πω έτσι, με πολιτικά γυαλιά φορώντας ορισμένες παρατάξεις, οι οποίες υπογράφουν μια κοινή ανακοίνωση σε επίπεδο Δήμου Καλαμάτας. Μάλιστα, υπάρχει μια ανοιχτή επιστολή των επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων. Ορισμένων, επαναλαμβάνω. Μερικές από αυτές. Όπως είπες, πολιτικά μειοπικά θα σου πω εγώ γυαλιά, γιατί κοιτάζουν μόνο τον εαυτό τους και θα τα δούμε στη συνέχεια. Να πούμε ποιες είναι οι παρατάξεις. Είναι αρχικά του Βασίλη του Κοσμόπουλου, του Βασίλη του Τζαμουράνη, του Μανώλη του Μάκαρη, της Τόνιας της Κουζή και του Μιχάλη του Αντωνόπουλου. Και τι λένε τώρα οι επικεφαλής των παρατάξεων? Έρχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας. Μια χαρά, με το καλό να έρθει. Θα αναφερθεί σε μια σειρά ζητήματα, τα περιμένουμε πώς και πώς. Οι άνθρωποι συγκεκριμένοι όμως έχουν άλλες προτεραιότητες. Λένε, και θα σας το διαβάσω, δεν είναι πολύ μεγάλο, σας καλωσορίζουμε στην ιστορική πόλη κτλ. Της Καλαμάτας. Θα ήταν μεγάλη μας τιμή η παρουσία σας σε ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, για να σας παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε μαζί σας τα μείζωνα προβλήματα του Δήμου μας. Τελεία. Ποια είναι αυτά? Τι συμβαίνει? Θα τα πούμε. Πάμε στην ανακοίνωση. Επευκαιρία της επίσκεψής σας. Λοιπόν, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας ένα ιδιαίτερα σοβαρό πολιτικό ζήτημα που έχει ανακύψει το τελευταίο διάστημα στα θεσμοθετημένα όργανα του Δήμου μας. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος, ο οποίος εξελέγει με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, με επιλογή του, έδωσε θέση ευθύνης και πρότεινε από την πλευρά της πλειοψηφίας τον σύνδεσμο ίδρυυσης, στον οποίο συμμετέχουν οι Δήμοι Καλαμάτας, Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης, τον υπόδικο και πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Δημήτριο Κουκούτσι, για την Προεδρία. Η εκλογή του έγινε με τη σύμφωνη γνώμη και των Δημάρχων Μεσσήνης και Δυτικής Μάνης, που επίσης υποστηρίχτηκαν από το κόμμα σας στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Παράλληλα, ο Δημήτριος Κουκούτσης τοποθετήθηκε από τον Δήμαρχο Καλαμάτας ως μέλος της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εκπεφρασμένη πολιτική σας θέση για τα πρώην και νυν στελέχη της Χρυσής Αυγής και στην πρόσφατη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αποκλείει τέτοιου είδους συνεργασίες με πρώην στελέχη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης και δει αμετανόητα όπως ο κύριος Κουκούτσης. Θα θέλαμε την επίσημη τοποθέτησή σας ως Πρωθυπουργού για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχω κρατάω το τελευταίο και πάμε να το σχολιάσουμε. Θα θέλαμε ζητούν από τον Πρωθυπουργό την επίσημη τοποθέτησή τους. Την επίσημη τοποθέτησή του για το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Και μια σειρά από χαρακτηρισμοί. Και λες τώρα, έρχεται ο Καραλής και οι ξενοδόχοι και λένε, κύριε Πρωθυπουργέ, φτιάξτε μας το δρόμο, το αεροδρόμιο, δύο πράγματα, να πάμε μπροστά. Και λένε, ωραία θα ήταν να έχουμε μια συνεδρίαση να σας πούμε τα ζητήματα του Δήμου, αλλά μας νοιάζει να το πολιτικό. Να βγάλουμε και τα ισόψυχά μας, να το πω εγώ έτσι τα πολιτικά. Και μας νοιάζει το μείζον πολιτικό ζήτημα που ο Κουκούτσης, ο οποίος παραιτήθηκε πολύ πριν αποφασίσει να βάλει για δήμαρχος, που ο Βασιλόπουλος είχε πει εξ αρχής, αλλά δεν ξέρω, εγώ δεν θυμάμαι κανέναν να έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία για να του πει: κάτσε ρε εσύ, Βασιλόπουλε. Όταν λες απευθύνομαι σε όλους και κάνω άνοιγμα συνεργασίας, ποιους εννοείς, γιατί είναι και ο Κουκούτσης εδώ. Τώρα τα θυμήθηκαν όλα και μία μέρα πριν έρθει ο Πρωθυπουργός και μία μέρα πριν τεθούν μια σειρά από σημαντικά ζητήματα. Και ενώ υπάρχει αυτή η σύσκεψη, αυτή η μερίδα, η συνεδρίαση στο επιμελητήριο, στο Μέγαρο, αλλά το επιμελητηρίο, με τα θέματα των επενδύσεων, τα ζητήματα της οικονομίας που ο κόσμος ασφιχτιά, οι επιχειρηματίες βάζουν τα λουκέτα το ένα μετά το άλλο, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, είναι προφανώς πολιτική σκοπιμότητα ξεκάθαρη στη συγκεκριμένη κίνηση. Το λένε και έχουν και για το timing, πολιτικό ζήτημα. Αυτό θέλω να πω. Και για το timing που γίνεται αυτό, γιατί προφανώς αυτά τα προβλήματα τους απασχολούν, αυτά τα ζητήματα τους απασχολούν, τις συγκεκριμένες παρατάξεις. Επαναλαμβάνω ότι είναι συγκεκριμένες οι παρατάξεις οι οποίες υπογράφουν την κοινή αυτή δήλωση. Δεν είναι παρατάξεις όπως είναι, για παράδειγμα, της κυρίας Οικονομάκου, της κυρίας Αλιφέρη, του Κομμουνιστικού Κόμματος, να το πω έτσι, με την Λαϊκή Συμπήρωση στο Δήμο Καλαμάτας. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και να καταλάβουν και οι πολίτες της Καλαμάτας πάνω απ' όλα, γιατί αυτό είναι το ζήτημα, Νίκο, να καταλάβουν οι πολίτες ότι φτάνουν εδώ κορυφαία πρόσωπα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και ο πρώην Πρωθυπουργός, και κάποιοι ασχολούνται με την πολιτική τους, να το πω έτσι, αυτοπροβολή, να το βάλω σε εισαγωγικά. Γιατί ένα θέμα που είναι σίγουρα έχει και μια πολιτική διάσταση και αυτοί προσπαθούν οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις να προτάξουν, χάνουν την ουσία και την πνίγουν σε εντυπώσεις για μια ακόμη φορά. Πριν ξεκινήσω με αυτό, να πω ότι ήταν πολύ εύστοχη η επιστολή του κ. Καϊλιάδη, του πρόεδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας. Φανταστείτε και αυτός ο οποίος δεν στήριξε τον Καρβέλα, στήριξε τον Καφαντάρη. Φανταστείτε να άρχισε και αυτός τα ισόψυχά του και πέρα με τα τέτοια. Ευτυχώς είναι πολύ εύστοχη του Δημήτρη του Καραλή. Είναι στην ουσία το αεροδρόμιο και ο δρόμος εκεί πέρα από τις αποσχολεί που είναι τα πλέον. Τα πλέον μείζον θέματα αυτή τη στιγμή, μείζον θέματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Μεσσηνία, και να δώσει και μια πληροφορία το αεροδρόμιο. Οι εξελίξεις και στα δύο θέματα, να πω, θα είναι ραγδαίες, θετικά ραγδαίες. Ετοιμάζονται πολύ γρήγορες εξελίξεις στα θέματα αυτά. Το αεροδρόμιο, βέβαια το αεροδρόμιο, για να δώσω και μια είδηση εδώ, συζητείται και νομίζω ότι θα ανακοινωθεί λίγο αργότερα, θα γίνει κέντρο εκπαίδευσης ευρωπαϊκών και νομίζω και παγκοσμίων, ιδιαίτερα ευρωπαϊκών πιλότων. Πολύ μεγάλο κέντρο εκπαίδευσης και κάτι άλλο. Ένα θέμα όμως που το είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το είχε ξεκινήσει όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καμένος, να λέμε και την αλήθεια. Ο κύριος Καμένος το είχε ξεκινήσει από την αναδιάρθρωση τότε με τα αυτά, και τώρα συνεχίζεται και θα πάρει σάρκα και οστά εντός λίγων μηνών. Αυτό είναι για το στρατιωτικό αεροδρόμιο. Για το στρατιωτικό αεροδρόμιο. Όσον αφορά το στρατιωτικό αεροδρόμιο όμως, θα αναβαθμίσει, να ξέρετε, με αυτό το θέμα και τον πύργο ελέγχου και όλα τα υπόλοιπα, όλα αυτά τα οποία όλα αυτά τα θέματα, όλα αυτά, όπως μου έχει πει ο κύριος Μαρδιλάρης, ο Αλιμενάρης, ο οποίος ασχολείται με τίποτα, γιατί δεν κάνουμε και εμείς τους ειδικούς των αεροπορικών καταστάσεων. Αυτά είναι το πιο σοβαρό θέμα μαζί με το πάρκινγκ του αεροδρομίου, βέβαια, και το τέτοιο, για να μπορέσει να μεγαλώσει οι εκτίσεις και να υπάρχουν για αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι το μεγαλύτερο κόστος. Ο πύργος ελέγχου και τα υπόλοιπα. Ήδη ξέρουν πάρα πολύ καλά, η παραχώρηση τότε του αεροδρομίου είχε προχωρήσει τότε κάποιων στρεμμάτων από τον κύριο Κούκη, επί κυβερνήσεως Σαμαρά. Με τον κύριο Λαμπρόπουλο. Με τον κύριο Λαμπρόπουλο και συνέχεια συνεχίστηκε, επειδή τότε επί υφυπουργού άμυνας του κύριου Λαμπρόπουλου. Νομίζω ότι το έδαφος είναι κατάλληλο και προχωράει προς αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, όσον αφορά το υπόλοιπο το θέμα, θα περίμενα από τον κύριο Κοσμόπουλο, από τον κύριο Τζαμουράνη, ο οποίος έχει πολλά να προσφέρει στην πόλη, ο οποίος
κακά τα ψέματα, ξέρει την πόλη όσο λίγη. Είδαμε το βιντεάκι το οποίο είχε παίξει προεκλογικά σε πόσα έργα ήταν παρόν ο Βασίλης Τζαμουράνης. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την Καλαμάτα ο Βασίλης Τζαμουράνης. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την Καλαμάτα. Να μπορούσαμε να υπάρξουν προτάσεις, να του δώσουν προτάσεις αυτή τη στιγμή, να καταθέσουν προτάσεις η κυρία Κουζή. Η οποία η κυρία Κουζή, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσες σχέδια έχει κάνει να αναπλάσει στην πλατεία και αυτά τα πράγματα είναι πολύ ωραίες ιδέες και τέτοια. Θα θέλαμε, εγώ προσωπικά, σαν πολίτη της Καλαμάτας, αλλά νομίζω και οι περισσότεροι, να μείνω στον αυτοδιοικητικό του ρόλο και όχι στον πολιτικό ρόλο που από ό,τι φαίνεται του οδήγησαν κάποιοι. Όπως ο κύριος Κοσμόπουλος έχει πολύ καλές ιδέες και το έχει πει επανειλημμένως. Και, ναι. Και με το παραλιακό μέτωπο και με όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή θα θέλαμε να υπάρξουν προβλήματα, να υπάρξουν θέματα εδώ πέρα στην Καλαμάτα τα οποία να δώσει στον Πρωθυπουργό σύσσωμη και να πάνε και στον Δήμαρχο να του πούνε αυτά τα πράγματα. Και όχι να πάνε να δείξουν αυτή τη στιγμή ένα πολιτικό θέμα το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου τελείως άκερο και τελείως άσχετο. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Καλαμάτα που πολεμάει αυτή τη στιγμή να φύγει για την επόμενη, για την επόμενη κατάσταση, να ξεφύγει από τη μιζέρια της και μόνο αυτά που έχει τραβήξει τόσα χρόνια, νομίζω ότι έχει πολυτέλειες για να παίξει πολιτικά παιχνίδια. Αυτό τη στιγμή αυτό που φαίνεται και οδηγούν κάποιοι. Όπως πολύ σωστά είπε η Γεωργία Αναγνωστοπούλου. Αυτό που θέλω να δώσω είναι ότι, να πω είναι ότι δεν σηκώνει ούτε μίσος ούτε διχόνια αυτή η πόλη. Γιατί αυτές οι ανακοινώσεις και αυτά τα πράγματα δίνουν μίσος και διχόνια στον κόσμο. Πράγμα που δεν θέλει Καλαμάτα. Ο καθένας οι εκλογές τελειώσανε, δήμαρχος είναι ο Βασιλόπουλος, ας το καταλάβουν κάποιοι που δεν μπορούν να το καταλάβουν και μην μπορούμε να κάνουμε αντιπολίτευση με αυτά τα θέματα. Και να θυμίσω και κάτι άλλο. Όταν λέμε τώρα για τη Χρυσή Αυγή, όταν χρησιμοποίησε κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ εσείς και όλοι του συστηματάκι, στο συστηματάκι αυτό του δημοκρατικού τόξου, όταν χρησιμοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ τη Χρυσή Αυγή να έρθει στην εξουσία, ήταν καλά. Η Χρυσή Αυγή δεν έριξε τον Σαμαρά. Η Χρυσή Αυγή δεν έριξε, δεν ψήφισε τότε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τότε που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία που θα είχε συνεχίσει η διακυβέρνηση Σαμαρά και έπεσε ο Σαμαράς. Τότε ήταν καλή η Χρυσή Αυγή που δεν ψήφισε και τώρα δεν είναι και ψάχνουν το ένα και ψάχνουν το άλλο. Η Νέα Δημοκρατία και ο Σαμαράς δεν την κυνήγησε όσο τίποτα. Μία τότε εγκληματική οργάνωση που πολύ σωστά ήταν με αυτά τα πράγματα τα οποία έκανε. Εμείς είχαμε τα πλάνα νομίζω. Και τα δώσαμε πανελλήνως. Βλέπουμε... Και παίζουμε ακόμα από την πηγάδα του με λιγαλά με τα τάγματα εφόδου και το ένα και το άλλο. Εμείς. Αλλά μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Δεν θέλω να πω τον Κούτσο ότι έφυγε 2,5 χρόνια. Μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Ότι τη Χρυσή Αυγή, ο Κούτσο δεν κατέβηκε από τη Χρυσή Αυγή. Κατέβηκε σαν δημοτικό σύμβουλο. Και ο κόσμο τον εξέλεξε. Εξέλεξε τον συνδυασμό του. Έφτασε εκεί που έφτασε. Λοιπόν, από εκεί πέρα μην ξεχνάμε και ένα πράγμα. Ότι τη Χρυσή Αυγή την καταδίκασε ο ίδιο ο κόσμο. Και την έβγαλε έξω από το κοινοβούλιο. Ο κόσμο μπορεί να κάνει λάθη μερικέ φορέ, αλλά στο τέλο έχει ανάθαστο κριτήριο και βλέπει τι γίνεται. Και κρίνει και κατακρίνει. Λοιπόν, από εκεί πέρα δεν μπορούμε εμεί από την Καλαμάτα να πάνε σε ένα μείζον πολιτικό θέμα το οποίο κάποιοι πάνε να το εκμεταλλευτούν για τον ΑΒ τρόπο, να πάνε να το θέσουμε εμείς στον Πρωθυπουργό της χώρας, αντί να θέσουμε τα προβλήματα της Καλαμάτας, κύριε Κοσμόπλε, κύριε Τζαμουράνη, κύριε Ακουζή και κύριε Αντωνόπλε. Και κύριε Μάκαρη. Και ο κύριος Μάκαρης με την πλευρά τη δικιά του, ο οποίος έμαθα σήμερα ότι εξελέγει και πρώτο διευθυντή τη καρδιολογική αυτού του αξίζουν συγχαρητήρια γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό γιατρό και έχει πάρα πολύ καλέ ιδέε και ο Μανώλης ο Μάκαρης. Έχει πάρα πολύ καλέ ιδέε ο Μανώλης ο Μάκαρης, νομίζω θα μπορούσε να βοηθήσει. Νομίζω ότι το πνεύμα συνένεση το οποίο συνεχίζει να έχει μπροστά του ο Θανάσης ο Βασιλόπουλος και έκανε και έκλεισε την πρώτη στιγμή και πήγε και σα βρήκε όλου, θα πρέπει να το κάνετε πράξη. Γιατί η απλή αναλογική. Άσχετα αν ο Θεοδωρικάκος έκανε το θέμα το οποίο δηλώνει, δίνει αυτή τη στιγμή ένα προβάδισμα στη Δημοτική Αρχή για να πάρθουν οι αποφάσεις. Νομίζω ότι η απλή αναλογική αυτό το λόγο είχε. Να υπάρχει σύμπνοια, να υπάρχει ομοιογένεια και να υπάρχει και μια σωστή κατεύθυνση από όλους, να μην υπάρχουν τσακωμοί ούτε πολιτικά κόμματα, ιδιαίτερα σε αυτοδικές εκλογές. Και δεν τους πίεσε κανείς να βάλουν με την απλή αναλογία και ξέρανε πού πηγαίνανε ακριβώς. Και πώς πηγαίνανε. Το πρώτο λάθος έγινε από ό,τι βλέπουμε τα κόμματα. Που δεν δέχτηκε ο κύριος Νίκας, έκανε τότε, έκλεισε όλα τα κόμματα και κάποιοι δεν θέλανε να μπει ο Ράλης, ο οποίος ήταν να μπει αντιπεριφερειακός, δεν θέλανε κάποιοι άλλοι. Και κάποια άλλα πράγματα να αυτός είναι λόγω του ΣΥΡΙΖΑ που έχει πάρει μια κατάσταση τώρα τέτοια. Νομίζω μια κατάσταση αντιπαράθεση με την Νέα Δημοκρατία. Όπως χαιρετήσαμε και την αυτή του κύριου Μπουντρούκα και την ενέργεια του κύριου Μπουντρούκα που πολύ σωστά έκανε, διότι το
Πάνω απ' όλα είναι το μέλλον το δικό μας, των παιδιών μας και της περιφέρειας και το σπιτιό μας εδώ πέρα στην Καλαμάτα. Έτσι πρέπει να κάνω και αυτοί εδώ. Και ο κύριος Ζαμουράνης, ξαναλέω, ο πολύ έμπειρος κύριος Ζαμουράνης, πολύ έμπειρος, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, με πολύ σωστές ιδέες, και ο κύριος Κοσμόπουλος και ο κύριος Μάκαρης και η κυρία Κουζή έχουν πολλά να προσφέρουν στο Δήμο. Ας αφήσουν αυτή την πολιτική αντιπαράθεση, τη στήρα την πολιτική αντιπαράθεση να την κάνουν κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ξέρουν να τη χρησιμοποιούν κατά το δοκούν. Πότε να χρησιμοποιούν τον ακόμα, πότε να χρησιμοποιούν το άλλο. Εμείς εδώ στην Καλαμάτα δεν μπορούμε να σηκώσουμε ούτε διχόνια και το κυριότερο απ' όλα ούτε μίσος μεταξύ μας. Εσείς εκεί και εδώ είμαι εγώ. Είσαι φασίστας και εγώ είμαι δημοκράτης και κάτι τρελά πράγματα. Είπες μια κουβέντα κατά το δοκούν. Και η δημοκρατία κατά το δοκούν, δηλαδή. Α, και η δημοκρατία, βέβαια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Καλό θα δούμε καλό. Και θα πούμε αύριο πολλά περισσότερα, όπως ακούσατε κι εσείς, σε μια σειρά από ζωντανές συνδέσεις μέσα από τη συχνότητα της τηλεόρασης PES. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα όλοι στον αγαπητό Θανάση Τσαμούλη, εκδότης της εφημερίδας Φωνή και Δημοσιογράφος. Τιμήθηκε από πλήθος πολιτών. Το ίστατο χέρι είπαν όλοι σήμερα στον Θανάση Τσαμούλη. Στην εξώδια ακολουθία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αυλώνος, πάρα πολλοί κόσμος έδωσε το παρόν, συμμετέχοντας στην οδύνη που έχει σκορπίσει ο απροσδόκητος χαμός του δημοσιογράφου και εκδότη της εφημερίδας Φωνή. Ενός ανθρώπου και μιας προσωπικότητας που αφήνει μια μεγάλη παρακαταθήκη με το έργο και τη διαδρομή του. Βουρκωμένα πρόσωπα σε ένα βουβοθρύνο που μένει μέσα στον καθένα μας, μαζί με τη μορφή και την επίδρασή του που ήταν μεγάλη. Λόγια από φίλους που έτρεμαν σε επική διαμορφή και η φωνή τους να ακούγεται και να προσπαθεί να καταλαγιάσει τον πόνο, αλλά μάταια. Στις καθημερινές κουβέντες, στο γραφείο, στον Κώστα, γεμίζαμε τις καρδιές μας με αισθήματα, με φωνές που γέμιζαν ρωτές και όπως κυλούσε η ώρα με γλυκόπικες αλήθειες απέναντι σε ανταρκουσιστές της εξουσίας. Πολεμιστής της καθημερινότητας. Και αυτό είναι η κατακτήσή σου. Σε ένα χώρο που εσύ πήρες την πιο απλή απόφαση. Να είσαι ο εαυτός σου και οι άλλοι πια να προσπαθούν να σε φτάσουν. Αφήνεις μια λέξη στη δημοσιογραφία που της έδωσες αξία. Και αυτή είναι το ύψιστο χρέος του δημοσιογράφου στο λειτουργήμά του. Ακέραιος. Και είμαι σε θέση να το ξέρω καλά. Γι' αυτό σε αρχόδευονταν και φίλοι και έκτροι μόλις έπαιρνε την πένα σου. Τώρα στη φυγή ξέρετε ποιος είναι. Πολεμιστής, ανιδιοτελής, ακέραιος. Αυλώνα 18 Οκτώβριο. Πώς είναι μπορετό τα χέρια αυτά, το σώμα αυτό να γίνεται κόμμα. Αδερφέ μου, πάντα θα σε κουβαλάω μέσα μου, πάντα θα σε κουβαλάω μέσα μας. Ο θάνατος είναι και αυτός μέσα στη ζωή στα αγώνα. Αθάνατος. Ήταν όλοι εκεί. Οι Αυλωνίτες, οι Τριφύλλοι, οι Μεσσίνοι, οι εργαζόμενοι, οι φίλοι του, απλός κόσμος αλλά και εκπρόσωποι φορέων και πολιτικά πρόσωπα. Όπως οι βουλευτές Γιάννης Λαμπρόπουλος και Περικλής Μαντάς, ο πρώην Υφυπουργός Δημήτρης Κουσελάς, ο πρώην Πρόεδρος της ΕΝΑΕ και Νομάρχης Μεσσηνίας Δημήτρης Δράκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Καπέλιος, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και πρώην Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης, ο Αντιστράτηγος Εναποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας Αδαμάντιος Μητρόπουλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκόρος, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Παναγιώτης Αλευράς, ο Πολιτευτής και Καθηγητής Παθολογίας Παναγιώτης Χαλβατσιώτης, ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργος Ράλης και πάρα πολλοί ακόμη που είπαν το τελευταίο αντίο σε μια μεγάλη προσωπικότητα της Μεσσηνίας. Ήσουν ξεχωριστός και εξαιρετικός άνθρωπος. Αυτοδιοικητικός, μαχητικός και πετυχημένος δημοσιογράφος. Γνήσιος δημοκράτης, πιστός στις ιδέες και στις αξίες σου. Βαρύς και αβάσταχτος ο πόνος του παιδιού για τη γειτονιά των αγγέλων αγαπημένων προσώπων. Για τους οικείους, για τους συγγενείς, για τους φίλους. Το ταξίδι σου, αγαπητέ φίλε, για τη χώρα του Μακάου, δίχτυσε στο πένθος το σπίτι σου, το βουνοχώρι σου, την τριφυλία και την Μεσσηνία. Υπήρξε φίλε μου σπουδαία προσωπικότητα για την Αυλώνα. Παράλληλα, ήσουν δίπλα στην οικογένειά σου στήριγμα. Ένας άνθρωπος με ήθος, αξίες και θάρρος που έδωσε τη μάχη του σαν πραγματικός ήρωας. Με συγκρότησε η κίνηση και έτρεξα να προλάβω το τελευταίο ταξίδι. Πολλά ήθελα να σου πω, αλλά συγχώρανε, δεν θα μπορέσω να συνεχίσω. Φωτισμένε εκδότη και διευθυντή της φωνής της Μεσσηνίας.
Κίνας, της Ελλάδας, της οικογένειάς μας. Για τους ανθρώπους της πόλης, η σχέση τους μαζί της είναι σχέση ζωής. Και λέω είναι και όχι ήταν, γιατί η σχέση αυτή συνεχίζεται. Και είναι μια σχέση που την ενέπνευσε ο δημιουργός της πόλης, ο Θανάσης Αμούλης, με το δικό του παράδειγμα αφοσίωσης όλα αυτά τα χρόνια. Αφοσίωση στο δικαίωμα του λόγου και στην έκφραση της άποψης. Αφοσίωση στη δυνατότητα έκφρασης της αντίθετης άποψης με οποιοδήποτε κόστος. Τώρα, για να περάσουμε στα υπόλοιπα, αύριο παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στα εγγένεια της ανακαινισμένης οικίας του Patrick Leigh Fermor. Πλήθος κόσμου αναμένεται να βρεθεί στην Καρδαμίλη το απόγευμα. Εγγενιάζεται αύριο Σάββατο η ανακαινισμένη οικία του Patrick Leigh Fermor στην Καρδαμίλη. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, ενώ στην τελετή θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπενθυμίζεται ότι η συντήρηση, η επισκευή και ο εξοπλισμός της οικίας του Patrick Leigh Fermor στην Καρδαμίλη ήρθε σε συνέχεια δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το 2016 προς το Μουσείο Μπενάκη. Το μοναδικό αυτό ακίνητο προβλέπεται να λειτουργήσει σύντομα ως χώρος φιλοξενίας σημαντικών προσωπικότητων των γραμμάτων και των τεχνών και ως κέντρο εκπαιδευτικού χαρακτήρα με την συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Παιδί πολλών ανθρώπων το έργο αυτό που βλέπετε γύρω σας και ξεκινώ παραφράζοντας τον Γιώργο Σεφέρη που ήταν συχνός επισκέπτης αυτού του σπιτιού. Το έργο αυτό οφείλεται σε πολλούς ανθρώπους, στις επιλογές τους, στις αποφάσεις που πήραν την κατάλληλη στιγμή, στην αφοσίωσή τους, στα όνειρά τους, στον επαγγελματισμό τους, το πείσμα τους, τη σοβαρότητά τους, αλλά και στην τρέλα τους. Γιατί πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την Ελλάδα, στο οποίο είναι στραμμένα τα μάτια όλου του κόσμου. Και γιατί αν δεν υπήρχαν και αν δεν συνυπήρχαν όλοι οι άνθρωποι αυτοί, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σήμερα περήφανοι για το αποτέλεσμα που βλέπουμε. Όλο αυτό οφείλεται πρώτα στον Patrick και την Joan Leigh Fermor, που επέλεξαν αυτό το μέρος για να χτίσουν το σπίτι τους και που αποφάσισαν να το προφέρουν στο Μουσείο Μπενάκη. Θα επανέλθω αργότερα στους Fermor και στη δωρεά τους. Οφείλεται όμως και στον Τζανί Τζανετάκη που τους παρότρινε και τους έπεισε να δώσουν το σπίτι αυτό στο μουσείο. Να το εμπιστευτούν δηλαδή σε έναν αξιόπιστο οργανισμό και σε ανθρώπους που ήδη γνώριζαν. Γιατί ο Μεν Αντώνης Μπενάκης γνώριζε τον Πάντη και μάλιστα σε ανύποπτο χρόνο του είχε διαθέσει ένα γραφείο μέσα στο μουσείο για να γράφει. Η δε κόρη του Ειρήνη Καλλιγά συνδέθηκε μαζί του με μια φιλία που κράτησε αρκετά χρόνια. Τική κιόλας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ και γιορτάζουμε το ξεκίνημα, το άνοιγμα αυτό. Όπως αναφέρατε κιόλας, η πρώτη δωρεά χρονολογείται πριν 20 χρόνια. Πάνε 20 χρόνια με τη συνεργασία μας με το Μουσείο Μπενάκη για διάφορους λόγους και σκοπούς. Την υποστήριξη της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Μουσείου, διοργάνωση εκθέσεων, τη λειτουργία, την παροχή δωρεάν πρόσβασης στο κενό, στο κοινό, στις συλλογές του Μουσείου. Από την αρχή φάνηκε ότι κάτι ιδιαίτερο. Αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο έργο και μάλιστα πριν μας ανατεθεί το έργο ήταν χαρακτηριστικό ότι βρεθήκαμε με την ομάδα των μελετητών και με τη διοίκηση του μουσείου και περάσαμε από κάποια εξέταση η οποία ήταν σημαντική. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να μας ρωτάνε πώς θα κάνετε το σοβά, πώς θα κάνετε ξέρω εγώ, τη λάσπη, τι θα κάνετε με αυτό, πώς θα φροντίσετε να μην γίνει καμία ζημιά οπουδήποτε. Φαινόταν λοιπόν η ευαισθησία αυτή, την οποία θεωρήσαμε ότι πρέπει να σεβαστούμε. Τα περιβαλλοντικά ζητήματα βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας, με τη νέα Περιφερειακή Αρχή να έχει ξεκαθαρίσει προς πάσα κατεύθυνση την πρόθεσή της να μην υπάρξει καμία ανοχή στο πεδίο αυτό. Εν ώψη μάλιστα και της έναρξης της ελαιοκομικής περίοδου, το ζήτημα της λειτουργίας των πυρηνενεργείων είναι στο επίκεντρο. Η υφιστάμενη κατάσταση, οι προτάσεις, οι λύσεις, αλλά κυρίως οι αποφάσεις των αρμοδίων έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Είναι τελικά ζήτημα ή πρόβλημα η λειτουργία των πυρηνενεργείων και ποιες οι πραγματικές του διαστάσεις, πώς επηρεάζουν την οικονομία της περιοχής και τι επίδραση έχουν οι επιχειρήσεις αυτές στο περιβάλλον. Είναι τα πρόστιμα η λύση, ποιοι οι κανόνες λειτουργίας τους. Τα ερωτήματα πολλά, οι απαντήσεις αναζητούνται χρόνια. Κινήσεις γίνονται τελευταία από την πλευρά της νέας Περιφερειακής Αρχής,
αλλά και ορισμένων εκ των επιχειρηματιών. Έχουμε δηλώσει και δημόσια και προεκλογικά, αλλά και κατά την ανάληψη των καθηκόντων μας, ότι θα προβούμε σε όλες αυτές τις απαραίτητες ενέργειες, που ορίζει ο νόμος βέβαια, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ξέρετε, η Περιφερειακή Αρχή και ο Περιφερειάρχης ο Παναγιώτης Νίκας έχει δηλώσει πολλές φορές ότι είμαστε μια περιφερειακή αρχή η οποία είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας και θέλουμε να ευνοήσουμε την επιχειρηματικότητα. Όμως, πάνω απ' όλα πρέπει να βάλουμε την υγεία των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος. Το ότι δεν έχει βρεθεί λύση είναι... αυτή τη στιγμή εστιάζω και είναι φανερό ότι έχει να κάνει με το γεγονός το πόσο παραδέχονται κάποιοι ότι υπάρχει πρόβλημα. Και αναφέρομαι είτε σε επιχειρηματίες του κλάδου των πυρηνελουργών, είτε και σε δυνάμεις της αυτοδιοίκησης, πολιτικούς, οι οποίοι ουσιαστικά θέλουν να κυλούν τον χρόνο. Ο φάκελος πυρηνελουργία με τον ένα ή τον άλλον τρόπο ανοίγει λίγο πριν από την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περίοδου. Και τα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν όλοι είναι πάρα πολλά. Αρχικά, η μετάβαση στη νέα συνθήκη, που έχει να κάνει με τη μεγαλύτερη παραγωγή και τη διαφοροποίηση από τη λειτουργία των ελαιοτριβίων. Οπότε τα ελαιοτριβία μεγάλωσαν σε δυναμικότητα, αναγκαστικά, για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε και την ποιότητα του ελαιολάδου, που λέμε ότι πρέπει να γίνεται η έκθεση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και να διορθώσουμε προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν, με αποτέλεσμα η ποσότητα του πυρήνα να είναι πολύ μεγαλύτερη και να αντιμετωπίζουμε στον επόμενο κρίκο της αλυσίδας Αθηνής, τα πυρηνελουργία, τα θέματα που αντιμετωπίζουμε. Έχουν περάσει 40 χρόνια και εξακολουθούν να λειτουργούν με τις ίδιες συνθήκες. Ενώ έχουν αλλάξει τα πάντα στην ελαιοσυγκομιδή, στη λειτουργία των ελαιοτριβίων, δεν παράγονται πλέον λιώζουμα. Τα ελαιοτριβία δεν γίνουν στα ποτάμια και στις γραμματιές λιώζουμα, έχουν μετατραπεί στο σύνολό τους σε διφασικά. Και το λιώζουμε όλο αυτό που χυνόταν στα ποτάμια και στις ρεματιές έρχεται πλέον μαζί με τον ελαιοπυρήνα, ένα μείγμα, στα πυρηνελεουργία. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι η μεγάλη έκκληση υδραυμών, η σκόνη σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις που είναι εκτός των ορίων και φυσικά ενδείξεις ότι ενδεχομένως όλες αυτές οι οσμές που λέμε τώρα, οι οσμές δεν είναι άδολες. Θέση, αποθήκευση, επεξεργασία, ορισμένοι από τους βασικούς παράγοντες που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο δρούν επιβαρυντικά. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο βασικός παράγοντας. Η θέση που επιλέγει ένα πυρηνελεουργείο για να γίνει είναι ο βασικότερος παράγοντας. Όσο ο πυρήνας αποθηκεύεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τόσο μεγαλύτερες οι ζυμώσεις γίνονται μέσα στον ελαιοπυρήνα με αποτέλεσμα να έχουμε τη μεγαλύτερη παραγωγή οσμηρών ουσιών. Ενώ εμείς είναι προφανές ότι κάποιες επιχειρήσεις, δεν αναφέρομαι σε όλες, προμηθεύονται όλο αυτό τον πολιτό και από άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Υπάρχει ένας κανόνας του πότε λειτουργούν τα πυρηνελεουργεία. Ποιοι είναι οι κανόνες που πρέπει να μπουν. Ναι, δηλαδή Ιούνιος σε τουριστική ζώνη και να έχουμε λειτουργία πυρηνελεουργείων, εσείς το βλέπετε λογικό. Δουλεύουν όλα όμως τώρα, βγαίνουν στο τέλος, δεν δουλεύει. Δεν έχω δει. Συγκρότηση, να το πω. Η άλλη περίπτωση είναι όπως έκαναν τα ελαιοτριβεία, να αφαιρέσουμε την υγρασία με άλλο τρόπο από τον ελαιοπυρήνα, αλλά πού θα την πάμε. Θα την ρίξουμε στο χαντάκι, θα κάνουμε βιολογικούς καθαρισμούς. Για να καθαρίσουμε αυτή την υγρασία, τα λιώζουμε αυτά που θα βγάλουμε εμείς. Τότε το κόστος παραγωγής θα είναι τέτοιο που θα πρέπει ο πυρήνας όχι να μην πληρώνεται που έρχεται στο εργοστάσιο, γιατί σήμερα τα πυρηνελουργία τον πληρώνουν αδρά τον ελαιοπυρήνα. Όταν ένα πυρηνελουργείο δουλεύει σωστά, όπως είπε η κυρία Λιφέρη, και τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που είχαν πάρει, παραδείγματος χάρη θερμοκρασία ξύρανση στο ξυρατήριο. Είχαμε πει ότι πρέπει το ξυρατήριο να έχει θερμοκρασία εισόδου 400 βαθμούς. Λοιπόν, σιγά σιγά για να μπορούν να ανταπεξέλθουν τα πυρηνελεουργία στην αυξημένη αυτή υγρασία που έρχεται, πολλά πυρηνελεουργία δουλεύουν σε 700 και σε 800 βαθμούς. Είναι τελείως διαφορετικά. Εμάς το δικό μας πυρηνελεουργείο, και το γνωρίζει η κυρία Λιφέρη, μετρήθηκε και τις δύο χρονιές από τις υπηρεσίες, από τα εργαστήρια που ήλθαν, για την εκπομπή πολυκυκλικών υδρογοναθράκων και όλων αυτών των καρκινογόνων ουσιών, αλλά επειδή δουλεύουμε στις θερμοκρασίες που ορίζει ο περιβαλλοντικός μας όρος στους 400 βαθμούς, είχαμε μηδενικές εκπομπές. Δέχονται όμως ότι η ανάγκη και η πίεση για να γίνει η εξάτμιση τους αναγκάζει
να λειτουργήσουν και στους 700-800 βαθμούς. Άρα αυτό αυτόματα δεν σημαίνει. Για να συντομευτεί ο χρόνος επεξεργασίας. Αυτό, αυτονόητο δεν είναι ότι υπάρχουν εκπομπές. Το ζήτημα είναι ολιστικό, η αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας αλλά και η προσπάθεια τεχνικής ανασυγκρότησης. Σίγουρο είναι ότι οι μονάδες των πυρηνελεουργείων θα πρέπει να προχωρήσουν σε τεχνικές βελτιώσεις. Και σε αυτό άλλωστε είχε γίνει μια διαδικασία με κάποιες διαπιστωτικές πράξεις οι οποίες έπρεπε. Οι μονάδες έπρεπε να υπακούσουν. Έχουμε μια νομοθεσία που όλα θέλει βελτιώσεις, άρα πρέπει στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της άμεσης επικουρίας που έχει η περιφέρεια ή ο Δήμος, να προκαλέσουν από κοινού μια βελτίωση της νομοθεσίας και να υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις και η περιφέρεια να αλλάξει το πρότυπο. Το ζήτημα πέραν των υπολείπων έχει και πολιτικές διαστάσεις με φόντο τα όσα είχαν γίνει και στο παρελθόν. Πήγαμε στην περιφέρεια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχοντας καταλήξει σε 13 μέτρα, όχι για να υιοθετηθούν, αλλά για να πάνε στο Υπουργείο αυτά τα μέτρα μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου, ώστε το Υπουργείο να αποφασίσει και είτε να τα αυξήσει, είτε να τα τροποποιήσει, τα 13 να τα κάνει 15 ή 10 ή να τα τροποποιήσει. Και σταμάτησε αυτή η κουβέντα. Αυτός ήταν ο λόγος. Η κυρία Λιφέρη ήταν η εισηγήτρια τότε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί ήμουν μέσα στο Περιφερειακό τότε, και η ίδια της η παράταξη τα καταψήφισε. Ναι, ήτανε. Και τα ψήφισε η αντιπολίτευση. Το τραγελαφικό που είχαμε δει. Έτσι. Δηλαδή αυτό το θέμα δεν ήταν πολιτικό. Τι ήταν? Η πυρηνελεουργία έφταιγαν, η κυρία Λιφέρη έφταιγε. Η περιφέρεια θα πρέπει να εισηγηθεί σε συνεργασία με αυτούς και με τα γέμια πολύ σφιχτά στο κράτος να αλλάξει την νομοθεσία. Γιατί το κράτος πρέπει να νομοθετήσει, ναι, ώστε να μπουν οι όροι. Και να έρθουν μετά και να πούν αυτό θα βάλουμε, αλλά θα το βάλουν όλοι. Τελειώσαμε. Χωρίς να δαιμονομούμε πράγματα όμως. Ναι. Η καθαριότητα και το πράσινο στομί βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Δημαρχείο της Καλαμάτας, παρουσία των Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε αναλυτική συζήτηση και ενημέρωση, καθώς και αναζήτηση λύσεων για προβλήματα που παρουσιάζονται. Με τα ζητήματα της καθαριότητας να τίθενται επιτάπητος, ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Δημαρχείο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας με την συμμετοχή των Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου. Ο Όρος Εγκύτητας αναφέρει ότι τα απορρίμματα που παράγουμε οφείλουμε να τα διαχειριζόμαστε. Είτε αυτά λέγονται βιομηχανικά, είτε φυτικά, είτε αστικά απορρίμματα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα βιομηχανικά απορρίμματα, κάθε επιχείρηση έχει την υποχρέωση να έχει συμβάσεις με συλλογικά συστήματα. Αυτή βέβαια την προσπάθεια τη συνεπικουρεί η Δήμος Καλαμάτας, η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας. Όσο αφορά τα φυτικά υπολείμματα, προφανώς ο καθένας πρέπει τα φυτικά του υπολείμματα να διαχειρίζει στον κήπο του. Εμείς βέβαια ως Δήμος Καλαμάτας έχουμε σύμβαση με συλλογικό σύστημα και τα διαχειριζόμαστε, τα πηγαίνουμε για θρηματισμό, δηλαδή για χλωρή λίπανση. Οπότε σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε. Όσο αφορά τα αστικά απορρίμματα, ο Δήμος Καλαμάτας έχει σε ισχύ όλα τα ρεύματα ανακύκλωσης και διαχειρίζει τα απορρίμματά του. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο υπάρχει διαχωρισμός για όσο αφορά τα μπάζα. Καταβάλλουμε τίμημα περίπου τα 6 ευρώ. Όσο αφορά τα ογκώδια αντικείμενα, και εκεί υπάρχει συλλογικό σύστημα διαφορετικό και συλλέγουμε τα ογκώδια αντικείμενά μας, θα πληρώνουμε περίπου τα 30 ευρώ τον τόνο και βέβαια τα αστικά απορρίμματα που είναι περίπου τα 70 ευρώ. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Μπάκας και η Διεύθυνση Καθαριότητας έχουν πραγματοποιήσει, έχουν καλέσει τους πρόεδρους από όλα τα χωριά του Δήμου μας, προκειμένου να κάνουν μια ζήτηση για την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων μέσα της διαλογής στην πηγή. Να εξηγήσουν δηλαδή ποια είναι τα ρεύματα, ποια ρεύματα ακολουθούμε, να βρούμε τρόπους ενδεχομένως να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερα τη διαλογή στην πηγή. Και αναφέρομαι κατά κύριο λόγο όχι μόνο στην ανακύκλωση, που είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο που μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο, αλλά κυρίως στο οργανικό, που αυτό είναι το επόμενο βήμα για να μπορέσουμε να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων μας. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα. Εκεί προσανατολίζεται η σημερινή συνάντηση. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού τώρα στην Καλαμάτα, επανέρχεται στην επικαιρότητα μεταξύ άλλων και η διεκδίκηση του αιτήματος για την έδρα του Εθνικού Διαστημικού Φορέα. Για το θέμα αυτό, δήλωσε έκανε ο καθηγητής Τάκης Παπαδόπουλος. Με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Καλαμάτα, ο διακεκριμένος καθηγητής Πανεπιστημίου Τάκης Παπαδόπουλος επαναφέρει το ζήτημα της έδρας της Διαστημικής Υπηρεσίας, προκειμένου αυτή να έρθει στην Καλαμάτα. Έχουν γίνει από το 2014 μέχρι τώρα συνεχόμενες παρεμβάσεις για να έρθει στην Καλαμάτα η έδρα του Εθνικού Φορέα. Με επανειλημμένα επιστολές από το επιμελητήριο προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Σαμαρά στην αρχή, και μετά τον κύριο Τσίπρα και τον υπουργό, τον κύριο Παπά,
Και επίσης υπάρχει και ψήφισμα του Δήμου Καλαμάτας να γίνει η έδρα του Εθνικού Φτωφορέα στην Καλαμάτα. Είναι τεκμηριωμένη εδώ και 6-7-8 χρόνια, θα έλεγα, η προσπάθεια της περιοχής για αυτή την κατεύθυνση. Εμείς το επιζητούμε αυτό εδώ, διότι έχει πολύ σημαντικά ωφέλη για την περιοχή μας. Πέρα από την συνεχή προσπάθεια, είναι αυτό εφάμιλο με την απόφαση που πάρθηκε πριν από δεκαετίες να γίνει αεροδρόμιο στην Καλαμάτα. Και βλέπουμε τώρα τα μεγάλα ωφέλη που αποκομίζει η περιοχή με την παγκόσμια διασύνδεση. Τόσο σημαντικός είναι αυτός ο φορέας να έρθει στην περιοχή μας. Γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά ότι είμαστε στην εποχή της γνώσης, της τεχνολογίας και της πληροφορίας και ότι σε αυτή την περιοχή πρέπει να εντάξουμε και τις μελλοντικές προσπάθειες ανάπτυξης της χώρας μας, πέρα από τη γεωργία και τον τουρισμό που είναι ευάλωτοι στις αλλαγές οικονομικές από εποχή σε εποχή, όπως είδαμε φέτος με το ΔΑΚΟ και το πρόβλημα με τον τουρισμό με την Thomas Cook. Οπότε, χρησιμοποιώντας τη στρατηγική θέση της χώρας, της περιοχής αυτής εδώ, και το υψηλό καταρτισμένο προσωπικό, μπορούμε να έχουμε εδώ πέρα αυτόν τον οργανισμό, ο οποίος θα δημιουργήσει μεγάλες συνέργειες γύρω από αυτό και θα εντάξει πολλές δράσεις στην περιοχή μας εδώ, πέρα από αυτές που τώρα γνωρίζουμε. Που επιζητούμε, εν ώψη της συνάντησης εδώ του Κυριάκου Μητσοτάκη που έρχεται αύριο και το Σαββατοκύριακο στην Καλαμάτα, είναι το πολιτικό βάρος να βρεθεί πίσω από αυτή την προσπάθεια για να έρθει επιτέλους αυτό και να υλοποιηθεί όπως είχαμε αρχικά προγραμματίσει επί Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ενημερωμένος και από τον Υπουργό του και από το στενό οικογενειακό του περιβάλλον μέσα από παρεμβάσεις που έχει κάνει ο αδερφός μου. Γνωρίζει πολύ καλά το θέμα και έχει το φάκελο με όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα αυτά που έχουν σταλεί εδώ από την περιοχή μας κατά καιρό. Δεν υπάρχει άνθρωπος για να αλλάξουμε θέμα για κλίμα που να μην λατρεύει τα γλυκά, μιας και αποτελούν τη μεγαλύτερη απόλαυση. Αυτή συνεχίζει να προσφέρει το γλυκοπωλείο Mama Sweet House με χειροποίητα γλυκά και μοναδικές γεύσεις. Κλείνοντας ένα χρόνο λειτουργίας το Σάββατο, σας περιμένει όλους να γιορτάσετε μαζί με πολλές γλυκές εκπλήξεις. Ρωτήστε τους φίλους σας αν τους αρέσουν τα γλυκά, είναι σχεδόν σίγουρο ότι 9 στους 10 θα απαντήσουν ναι. Το Mama Sweet House στην Καλαμάτα επιβεβαιώνει το παραπάνω, αφού μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας του έχει καταφέρει να κερδίσει τις καρδιές επισκεπτών και ντόπιων. Ένας γλυκός χρόνος πέρασε. Έχουμε τα γενέθλιά μας το Σάββατο. Κλείνουμε ένα χρόνο λειτουργίας εδώ στο Mama Sweet House. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο που μας έχει στηρίξει, έχει αγκαλιάσει την ιδέα μας αυτή. Κάνουμε χειροποίητα γλυκά, όπως έχουμε ξαναπεί, με πολύ καλές πρώτες ύλες. Λουκουμάδες, βάφλες, μπανόφου, εκμεκ τσουρέκι, σπασμένο μιλφέι. Συνταγές θεϊκές με μαμαδίστικη φροντίδα στο πιο sweet σημείο της πόλης. Ένας χρόνος γλυκιάς επιτυχίας κλείνει το Σάββατο και το μυστικό αυτής είναι χειροποίητα γλυκά γεμάτα αγάπη και μεράκι με μαμαδίστικη συνταγή που προσφέρουν στο κατάστημά τους. Με αφορμή λοιπόν τα γενέθλιά τους έχουν ετοιμάσει και διάφορες εκπλήξεις γλυκές για τον κόσμο. Με αφορμή τα γενέθλιά μας λοιπόν το Σάββατο και την Κυριακή καλούμε τον κόσμο που μας έχει στηρίξει μέχρι σήμερα, να έρθει κοντά μας να γιορτάσουμε και εμείς θα προσφέρουμε λουκουμάδες σε κάθε παρέα, αλμυρούς, γεμιστούς, με μπανάνα, με μήλο, με σοκολάτα. Σας περιμένουμε όλους κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Mama Sweet House. Το χειροποίητο στα καλύτερά του. Στον χώρο του πολιτισμού, τη Μίδια του Μπος παρουσιάζει το Σαββατοκύριακο σε δύο τελευταίες παραστάσεις στην Καλαμάτα η θεατρική ομάδα Οδύσσια. Οι παραστάσεις θα δοθούν στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής 8:30 το βράδυ. Την κωμωδία Μίδια του Μπος θα ανεβάσει σε σκηνοθεσία η Ζεμίνης Κωνσταντοπούλου η θεατρική ομάδα Οδύσσια της Επιλίας στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής. Οι παραστάσεις θα δοθούν το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου στις 8:30 το βράδυ. Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 του μηνός μάλλον κλείνει ένας θεατρικός κύκλος της θεατρικής ομάδας Οδύσσιας με τη Μίδια του Μπος. Μια αλλιώτικη μίδια, διαφορετική, έτσι όπως μόνο ο Μπος ξέρει να γράφει. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ κόσμο και θα μου επιτρέψετε να το κάνω.
Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους ηθοποιούς μας, τους συνεργάτες μου, το χορό, που δεν είναι όλο σήμερα τώρα εδώ μαζί μας. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, αλλά και όλο τον κόσμο που πραγματικά σε αυτές τις παραστάσεις της Μίδιας όλο το καλοκαίρι και στις περιοδίες μας δέχτηκε και μας αγκάλιασε και μας χειροκρότησε και μας έδωσε ένα μήνυμα έτσι αισιοδοξίας και δύναμης για να πάμε ακόμη πιο κάτω. Τελικά καταλήξαμε στη Μίδια του Μποστ. Για τους νεότερους που δεν θα ξέρουν περί Μποστ, θα ήθελα να πω δύο λόγια μόνο. Ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανεπανάληπτος στην θεατρική και στην καλλιτεχνική δημιουργία του τόπου μας. Τη δεκαετία του 60 ιδιαίτερα, που έγραφε σε όλες τις εφημερίδες και που έκανε τα σκίτσα του με την Ανεργίτσα και τον Πιναλέοντα. Σατιρίζει μέσα από τα κείμενά του και με το λόγο του, με την ορθογραφία, ανορθογραφία των λέξεων του, η θελημένη έτσι ανορθογραφία η οποία φέρνει κάποιο αποτέλεσμα, όλα τα κακό κείμενα. Και δυστυχώς τα κακό κείμενα της δεκαετίας του 60 παραμένουν να είναι το ίδιο ζωντανά και σήμερα. Θα το απολαύσει ο κόσμος, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι οι δύο τελευταίες παραστάσεις της Μίδιας, Σάββατο και Κυριακή, στο Αμφιθέατρο Φιλαρμονικής, στην Οδό Υπαπαντής, το γνωρίζουμε οι περισσότεροι, ώρα 8.30. Θα είναι οι τελευταίες παραστάσεις για τη Μίδια. Μην το χάσετε. Delta Motors. Ένα όνομα εγγύηση στο χώρο της αυτοκίνησης. Delta Motors Δημητρούλιας. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Hyundai και Kia για τον νομό Μεσσηνίας. Επίσης, εξειδικευμένο συνεργείο Opel. Delta Motors. Νέα είσοδος Καλαμάτα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.